Το δεύτερο θέμα όμως που ήταν και το κυριότερο, κυριάρχησε χθες στο συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν σε συζήτηση εκτάκτου θέματος η απόφαση σχεδόν ομόφωνη, δεν θα έλεγα ομόφωνη, σχεδόν ομόφωνη από τις τρεις δημοτικές παρατάξεις εκτός της παράταξης πρωτοβουλία πολιτών του κυρίου Ξυλογιαννόπουλου, δύο δημοτικοί σύμβουλοι μειοψήφισαν, που αφορούσε τις έμφυλες ταυτότητες. Ύστερα από ένα αίτημα, καθολικό αίτημα θα έλεγα, των συλλόγων γονέων των γυμνασίων της πόλης μας, και όχι μόνο, αλλά και του Χιλιομοδίου από ό,τι είδα, των καθηγητών, των θεολόγων του Λουτρακίου και των πολυτέκνων, των τριτέκνων, των συλλόγων των τριτέκνων κλπ. Πολλοί φορείς είχαν και μάλιστα παρευρίσκοντα στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά ύστερα και από πρόταση δική μου, το είχα θέσει και σε προηγούμενη συνεδρία, να το βάλουμε θέμα, να το συζητήσουμε, διότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει μόνο αποκλειστικές και συντρέχουσες αρμοδιότητες, έχει την δυνατότητα να αποφασίζει επί παντός θέματος που αφορά την τοπική κοινωνία. Και ένα τέτοιο θέμα είναι και το θέμα με τις έμφυλες ταυτότητες. Τι έγινε λοιπόν στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου? Γνωρίζετε όλοι ότι τώρα τελευταία έχει εκδοθεί εγκύκλειος από τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Γαμπρόγλου. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο προσωπική εγκύκλειος, αφορά και πολλούς πολιτικούς και πριν από τον κύριο Γαμπρόγλου, αλλά και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που προτείνουν τι? Την λειτουργία μιας σχολικής εβδομάδας στο δεύτερο τετράμινο, από τον Φεβρουάριο μέχρι τη λήξη, λειτουργία σχολικής εβδομάδος στα γυμνάσια της χώρας, από την πρώτη γυμνασίου μέχρι την τρίτη γυμνασίου, στην προεφηβεία αν θέλετε ή και ένα μέρος της εφηβείας, η οποία θα έχει τρία πράγματα. Την διατροφή και την ποιότητα ζωής. Δεύτερον, την πρόληψη εθισμού και εξαρτήσεων. Και το τρίτον, τις έμφυλες ταυτότητες. Για τα δύο πρώτα θεωρώ πως δεν υπάρχει αντίδραση, τουλάχιστον η αντίδραση δεν είναι γενική. Προσωπικά πιστεύω ότι τα δύο αυτά θέματα καλύπτονται, τα δύο πρώτα καλύπτονται από μαθήματα που ήδη διδάσκονται, όπως είναι η βιολογία ή η οικιακή οικονομία, αλλά εν πάση περιπτώσει καλό είναι να εξειδικευθούν έτι περαιτέρω. Το τρίτο θέμα όμως αφορά τις έμφυλες ταυτότητες. Και όταν ξεκίνησα να θέσω το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θεώρησα ότι έπρεπε εκ προημίου να πω, μιας και ήμουνα και εισηγητής από πλευράς πλειοψηφίας, όλες οι παρατάξεις τοποθετήθηκαν και όλοι σχεδόν είπαμε τα ίδια πράγματα στο τέλος. Ελπίζω ότι οι απόψεις αυτές δεν θα με κρίνουν ούτε ως ακροδεξιό, ούτε ως φασίστα, ούτε ως ομοφοβικό, ούτε ως ξενοφοβικό. Σέβομαι απόλυτα όλα τα άτομα με τις ιδιαιτερότητες. Και τι εννοούμε ιδιαιτερότητες? Είτε είναι θρησκεία, είτε είναι χρώμα, είτε είναι σεξουαλικού προσανατολισμού, είτε είναι ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας, είναι σεβαστά. Δεν είναι δυνατόν όμως, αυτό λέχθηκε χθες στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, η μεγάλη πλειοψηφία να καπελώνεται από τις μειοψηφίες. Η δημοκρατία επιτάσσει. Πλειοψηφία αποφασίζει, μειοψηφία ανέχεται, λαμβάνοντας όλες τις παραμέτρους σαν πλειοψηφία και τις απόψεις. Εδώ σήμερα τι γίνεται με την εγκύκλιο αυτή? Προσπαθούμε να περάσουμε μηνύματα στα παιδιά του γυμνασίου την ώρα που διαπλάθονται σωματικά, ψυχικά και πνευματικά, να τους διαπλάσουμε αν το αγόρι είναι αγόρι ή δεν πρέπει να είναι αγόρι, ή αν το αγόρι θα πρέπει να προσανατολίζεται στο έτερον φίλο που είναι η γυναίκα, ή το κορίτσι, η γυναίκα, αν θα πρέπει να προσανατολίζεται στο έτερον φίλο που είναι ο άντρας ή σε κάποια άλλη οδό. Αυτά είναι διανόητα στην κοινωνία. Είναι πρόοδος αυτή δηλαδή να βάλουμε στα γυμνάσια θέμα για τις έμφυλες ταυτότητες? Θεωρεί κάποιος, εν πάση περιπτώσει η συντριπτική πλειοψηφία, η συντριπτική, και δεν μιλάω κομματικά, γιατί και κομματικά ακόμα ισχύει αυτό, θεωρεί πως δεν υπάρχει θέμα. Άρα κάποιος άλλος είναι ο στόχος και ο σκοπός. Ο σκοπός της εγκυκλίου που έθεσε το Υπουργείο. Και τι λέει μέσα η εγκύκλιος?
ότι εστιάζεται στην διαμόρφωση σχέσεων, το λέω ακριβώς όπως το έχει Εγκύκλειος, διαμόρφωση σχέσεων των προέφηβων μαθητών με το σώμα τους, την αυτοεικόνα τους και την αυτοαντίληψή τους και εν γέννη με τον εαυτό τους. Δηλαδή να βάζουμε το παιδί στον καθρέφτη και να κοιτάει να λέει αν είναι αγόρι ή αν θα έπρεπε να είναι αγόρι κάτι άλλο. Εγώ τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι. Καθώς επίσης σε σχέση με τους συνομιλίκους τους. Αλλά και τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Πέρα του γεγονότος ότι αφιερώνεται μια ολόκληρη εβδομάδα κατά την Εγκύκλειο του Υπουργείου, δηλαδή έχουν μπουχτίσει τα παιδιά από μαθήματα και πρέπει να κάτσουν μια εβδομάδα να κάνουν αυτές τις τρεις ενότητες που είπαμε, μεταξύ των οποίων και η τρίτη που ασχολιόμαστε σήμερα για τις έμφυλες ταυτότητες, θεωρώ όχι. Ποιες είναι οι θεματικές ενότητες που αφορούν τις έμφυλες ταυτότητες? Δεν τις προσδιορίζει συγκεκριμένα το Υπουργείο, αλλά βάζει ενδεικτικά, ακούστε μερικές, το βιολογικό και κοινωνικό φύλο. Το βιολογικό το καταλαβαίνουμε. Έτσι μας έπλωσε ο Θεός, αγόρι, κορίτσι. Το κοινωνικό τι, θαυμαστικά. Ακούστε δεύτερο, αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα. Θέμα. Μέσα στη λειτουργία της σχολικής εβδομάδος, στα πλαίσια των έμφυλων ταυτοτήτων, να μπαίνει θέμα αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα. Τα έμφυλα στερεότυπα τι είναι? Άντρας-γυναίκα, αγόρι-κορίτσι. Να αποδομήσουμε το αγόρι-κορίτσι, το άντρας-γυναίκα, να κάνουμε τι? Και βέβαια μιλάει και για ανθρώπινα δικαιώματα, απολύτως σεβαστά. Σωματικές αλλαγές στην εφηβεία. Μπορούσε το μάθημα αυτό να συζητηθεί είτε σαν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, είτε στο πλαίσιο της βιολογίας, του μαθήματος βιολογίας. Φύλο, σεξουαλικός προσανατολισμός και ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, είπαμε, όλοι αποδεχόμαστε τις ιδιαιτερότητες. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν είναι δεδομένο ότι ο άντρας πάει στη γυναίκα ή η γυναίκα στον άντρα. Θα πρέπει να γίνει μάθημα για το αυτονόητο. Και βέβαια έχει θέμα ομοφοβία, τρανσφοβία στα γυμνάσια. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Η Εγκύκλειος ορίζει και κάτι άλλο. Το μάθημα θα γίνεται και με παραστάσεις. Τι παραστάσεις? Θα έχει προβολή ταινιών. Τι ταινιών θα είναι? Θεατρικά δρόμενα. Δηλαδή θα κάνουμε θεατρικά δρόμενα, θα βάλουν τα παιδιά του γυμνασίου να κάνουν θεατρικά δρόμενα για τις έμφυλες ταυτότητες. Για να μην πω εξειδικεύσεις. Οικαστικά. Βιωματικά εργαστήρια. Να βάλουμε τα παιδιά να κάνουν τι τα βιωματικά εργαστήρια. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Επειδή έχει υποχρεωτική εφαρμογή για τους διδάσκοντες και βέβαια και η ΟΛΜΕ η ίδια έχει αντιδράσει, αλλά και οι τοπικοί σύλλογοι καθηγητών αντιδρούν. Πολλοί δεν θέλουν να διδάξουν. Το βάζει υποχρεωτικά. Και τι άλλο κάνει? Βάζει μέσα στην σχολική εβδομάδα και εκπροσώπους φορέων της κοινωνίας, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι περίφημες ΜΚΟ, κομματικές οργανώσεις, συλλόγους ομοφιλόφιλων, ετερόφιλων, ό,τι θέλετε, μπορούν να μπουν μέσα με την έγκριση πάντα του Υπουργείου Παιδείας. Πλέον δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη για το Υπουργείο Παιδείας, το τι θα μπει στα σχολεία. Μέχρι σήμερα ξέραμε ότι το σχολείο είχε μαθητές, δασκάλους, καθηγητές και γονείς. Τώρα μπαίνουν και άλλοι φορείς. Για να κάνουν τι, να διδάξουν τι? Την τρανσφοβία, την ομοφοβία, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τι? Μας προβληματίζουν ιδιαίτερα αυτές οι απόψεις. Και μην μπει κανένας, θα το πούν πολλοί, είμαι σίγουρος, αυτές οι μικρές μειοψηφίες, ότι είμαστε ομοφοβικοί και δεν προασπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Φτάσαμε στο σημείο δυστυχώς. Η συντριπτικότατη πλειοψηφία του ελληνικού λαού να φοβάται να λέει ότι είμαι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, παρότι σεβόμαστε τις μειονότητες,
πάσης φύσεως, από θρησκευτική μέχρι σεξουαλική. Να φοβόμαστε να λέμε ότι είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Για όνομα του Θεού, που φτάσαμε δηλαδή. Με το να λέω εγώ ότι είμαι χριστιανός ορθόδοξος, ενοχλώ κανέναν. Αυτή είναι η επικρατούσα θρησκεία από το Σύνταγμα. Με το να λέω ότι είμαι άντρας και η κοπέλα να λέω ότι είναι γυναίκα, ενοχλώ κανέναν. Ποιος ενοχλείται? Και από κυρίαρχος να σκέπτεται ο καθένας αν θα πρέπει να πει την άποψή του. Και είπα και κάτι άλλο. Και το αποδέχτηκε το Δημοτικό Συμβούλιο. Ακούστε κάτι. Με την υποχρεωτικότητα του μαθήματος εκ μέρους των διδασκόντων, αλλά την προαιρετική για τους μαθητές. Αν ένας γονιός δεν θέλει να παρακολουθήσει την σχολική εβδομάδα κατά το σκέλος αυτό των έμφυλων ταυτοτήτων, το παιδί του οφείλει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση στο σχολείο, στο σύλλογο διδασκόντων, και αν λέει το παιδί μου να το απαλλάξετε, δεν θέλω να παρακολουθήσει. Μάλιστα. Για φανταστείτε λοιπόν τι μπορεί να γίνει. Σε μία τάξη 20 μαθητών, 10, 12, 15 παιδιά να μην συμμετέχουν, εκούσια να μην συμμετέχουν, και να πηγαίνουν τα 5 παιδιά, τα 3, τα 7 ή μειοψηφία αν θέλετε. Τι θα λένε τα υπόλοιπα, και εγώ δεν θα πω ότι έχουν ιδιαιτερότητες αυτά τα παιδιά. Τι θα λένε τα υπόλοιπα παιδιά, τι θα λέει η σχολική κοινότητα? Θα μοιραστούμε στα σχολεία και θα έχουμε αντιδικίες μεταξύ μαθητών, μεταξύ γονέων, μεταξύ διδασκόντων. Ο ένας θα προσπαθεί να υπερασπίζεται τα δικαιώματα του άλλου. Μας βάζουν σε τέτοιες αντιδικίες μέσα στην σχολική χρονιά, μέσα στη σχολική αίθουσα, μέσα στο σχολείο, οι οποίες είναι άνευ προηγουμένου και χωρίς να έχουν αντιληφθεί τα αποτελέσματα. Ποιος είναι ο στόχος τους? Εγώ δεν ξέρω κανένα κυρίαρχο αίτημα σήμερα στην ελληνική κοινωνία να αλλάξουμε. Αίτημα δεν υπάρχει. Ποιος θεωρείτε ότι ενοχλείται από την επικρατούσα κατάσταση στα σχολεία? Γι' αυτό λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο, παρατάξεις Πνευματικού, παρατάξεις Νανόπουλου, παρατάξεις Πιέτρη και ανεξάρτητος σύμβουλος κύριος Καρασάβας, πλην της παράταξης του κυρίου Ψιλογιαννόπουλου, που είναι οι δύο δημοτικοί σύμβουλοι, είπαμε, ζητήσαμε από το Υπουργείο Παιδείας να καταργήσει την εγκύκλιο, να την αποσύρει κατά το σκέλος που αφορά τις έμφυλες ταυτότητες πάντα. Διότι δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα στην εκπαίδευση, στην κοινωνία, στην οικογένεια, στο σχολείο. Θέλουμε να πιστεύουμε πως αυτή η άποψη θα γίνει ένα μήνυμα και για άλλους φορείς και για άλλους δήμους, η κοινωνία να ξεσηκωθεί. Δεν είναι δυνατόν να ανεχόμαστε άλλο αυτή την κατάσταση. Κάποιον τύπον στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής που υιοθετείται από το Υπουργό Παιδείας, να μένει η κοινωνία στον καναπέ της, αμέριμνη, να μην αντιδρά. Εγώ προσωπικά δεν έχω παιδιά στο σχολείο. Τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει, έχουν φύγει από τα σχολεία, έχουν φύγει από τα πανεπιστήμια. Όμως πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Αυτή είναι η άποψή μου. Και επιπλέον το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να συμμετάσχει ως προτεργάτης στην εκδήλωση που θα γίνει στις 19 Μαρτίου και καλώ όλους τους συμπολίτες, όλους τους εκπροσώπους φορέων στο Δημοτικό Θέατρο, μαζί με τους συλλόγους των διδασκόντων, των τριτέκνων, των γονέων, των μαθητών που έχουμε το αίτημά τους, που είχαμε το αίτημά τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, 19 Μαρτίου ημέρα Κυριακή ώρα 11 στο Δημοτικό Θέατρο, για να παρουσιαστούν αυτές οι απόψεις, να αναλυθούν τα τεκτενόμενα όπως τα προβλέπει η εγκύκλιος, και θα είναι από ό,τι ενημερώθηκε και 4 πανεπιστημιακοί εκπαιδευτικοί που θα πούν τη δική τους άποψη πάνω στο θέμα των έμφυλων ταυτοτήτων. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να ζητήσει από τον Υπουργό Παιδείας να αποσύρει την εγκύκλιο, να την καταργήσει.